και δεξιά ο Ισπανός ο Σάντσα. Η εθνική μας ομάδα, η οποία με νίκη απόψε επί των Ρώσων, εξασφαλίζει οριστικά και αμετάκλητα την πρώτη θέση του τέταρτου ομίλου, κάτι που σημαίνει ότι θα πάει ξεκούραστα στην δεύτερη και στην τελική φάση των αγώνων στην Κωνσταντινούπολη. Στο σημείο αυτό, να γυρίσω γρήγορα το μικρόφωνο στην Αθήνα για διαφημίσεις, ώστε να προλάβουμε τον Τζάμπολ και θα είμαστε ξανά μαζί. Επιστρέψαμε στην Ατάλεια. Κανείς από τους κυρίους που βλέπετε δεν είναι ο Κώστας Πετρόπουλος και ο βοηθός του. Ο κύριος στη μέση που βλέπατε ήταν, είναι μια παλιά δόξα του ελληνικού μπάσκετ, ο Γιώργος Κολοκυθάς με το μουστάκι. Αριστερά μια επίσης παλιά δόξα, αρκετά νεότερος βέβαια από τον Γιώργο Κολοκυθά, ο Νίκος Φιλίππου, που είναι μέλη του επιτελείου. Εδώ είναι, τον πέτυχαν οι Τούρκοι, τον Κώστα Πετρόπουλο. Σε 1,5 λεπτό θα έχουμε τον Τζάμπολ. Ήδη έχουμε και τις αρχικές πεντάδες των δύο ομάδων για την εθνική μας. Η γνώριμη με Παπαλουκά, Σιγάλα, Αλβέρτη, Κακιούζη και Ρετζιά. Η γνωστή πεντάδα και για τους Ρώσους, με αυτοί που ξεκίνησαν χθες τον αγώνα κόντρα στην Βοσνία, με Πανόφ, Μοργκούνοφ, τους δύο Πασούτιν και τον Κυριλένκο, τον μεγάλο τους αστέρα, που από φέτος πλέον θα παίζει στο NBA και στην Γιούτα, στο Jazz. Είδατε και τους δύο διαιτητές, τον Σλοβάκο Σούντε και τον Ισπανό Σάντσα. Η εθνική μας ομάδα, η οποία, επαναλαμβάνω, με νίκη απόψε εξασφαλίζει το εισιτήριο για την Κωνσταντινούπολη, χωρίς να χρειαστεί ούτε καν τους αγώνες βαράς, ό,τι και αν γίνει αύριο. Οι Ρώσοι φυσικά που παρουσιάζονται εδώ στην Ατάλεια χωρίς τους τρελούς τους παίκτες. Εκεί δεν είναι εδώ ο Καράσεφ, δεν είναι ο Μιχάηλοφ, δεν είναι ο Φετίσοφ. Ο Μιχάηλοφ που ήταν ο αρχηγός μιας ανταρσίας πριν από το Ευρωμπάσκετ και γι' αυτό τιμωρήθηκε και δεν βρίσκεται εδώ. Επίσης ο Τρελοκουντέλιν, ο οποίος όπως τα ξέρετε τα τελευταία χρόνια είναι ο άνθρωπος που μπορεί σε ένα βράδυ να καταστρέψει μια ομάδα ή να καταστρέψει τη δική του. Στο πρώτο μάτς με τους Βόσνιους έπαιξε ελάχιστα, όπως στον πάγκο βρίσκεται και ένα δικό μας παιδί, ο Αλεξέη Ζευροσένκο, όπου ακολουθώντας όλους τους ελληνοποιημένους παίκτες παίζει με τη φανέλα της μητέρας πατρίδας του. Κόντρα στους Βόσνιους στην πρεμιέρα δεν έπαιξε και όλα είναι έτοιμα για το Τζάμπολ. Ρετζιάς και Κυριλένκο. Η πρώτη επίθεση είναι για τους Ρώσους με τον Ευγένη Πασούτιν, στον οποίο πηγαίνει ο Παπαλουκάς, στον Κυριλένκο Αλβέρτης, στον Μοργκούνοφ βγαίνει ο Ρετζιάς, στον Ζαχάρ Πασούτιν είναι ο Σιγάλας που έκανε ένα συγκλονιστικό παιχνίδι χθες. Ο Κυριλένκο με άνεση μπροστά στον Κακιούζη. 2-0 μπροστά οι Ρώσοι που έχουν και την παράσταση περίπου 100 οπαδών τους. Ο Κακιούζης κάνει ένα εύκολο καλάθι και ο Πασούτιν, ο Ευγένη, υπό ασφυκτική πίεση. Ο Κυριλένκο με follow τον βοήθησε και τύχη 4-0. Έχω την εντύπωση πάντως ότι το μαρκάρισμα του Κακιούζη στον Κυριλένκο είναι, αν όχι απίθανο, πάντως πάρα πολύ δύσκολο να βγει. Οι Ρώσοι πιέζουν σε όλο το γήπεδο. Ο Σιγάλας με τον Ζαχάρ Πασούτιν βρίσκει διάδρομο. Δεν είναι καλή πάσα, αλλά φτάνει στον Αλβέρτη, ο οποίος σουτάρει εν στάση για 3 και είναι εύστοχος. Ο Αλβέρτης, ο άνθρωπος της τελευταίας στιγμής χθες στο μάτς με τους Ιταλούς. 4-3 μειώνει στον πόντο η εθνική μας. Ο Αλβέρτης με τον Πανόφ και αυτό δύσκολο μαρκάρισμα, καλάθι και φάουλ. Ο Πανόφ είναι πιο εκρηκτικός, πιο γκώδης
Και όπως είδατε στην φάση στην οποία αναγκάστηκε ο Αλβέρτης και του έκανε φάουλ, πήγε τον forward της εθνικής μας κοντά στο καλάθι, εκεί πολύ δύσκολα μπορεί να το μαρκάρει ο Αλβέρτης. 6-3, υπάρχουν δύο σοβαρά προβλήματα στο μαρκάρισμα, τουλάχιστον τώρα στο ξεκίνημα, θα δούμε πώς θα συνεχιστεί. 6-3, Παπαλουκάς έξω στον Σιγάλα, κάνει τη διείσδυση, δεν βρίσκει στόχο. Ευγένη Πασούτιν, οι Ρώσοι ανοίγουν το ρυθμό, Μοργούνοφ με κάρφωμα τελειώνει τη φάση. 9-3, μέσα σε 1 λεπτό και 22 δευτερόλεπτα οι Ρώσοι παίρνουν διαφορά 6 πόντων. Παπαλουκάς για το Ρετζιά, προσπαθεί να πλησιάσει, είναι άστοχος ξανά, αλλά στο rebound έχει προκυρήσει φάουλ του Ζαχάρ Πασούτιν. Και η μπάλα θα είναι για την εθνική μας ομάδα, με τον Σιγάλα στην επαναφορά. Έξω στο Ρετιά που είχε χθες 2 στα 3 τρίποντα. Εδώ όμως δεν κάνει καλή πάσα. Κλέβει ο Κυριλένκο και Πανόφ. Το ξεκίνημα των Ρώσων είναι πολύ καλό. Το κλέψιμο του Παπαλουκά. Η πάσα για τον Ρετζιά και υπάρχει φάουλ του Μοργούνοφ. Το πρώτο φάουλ του Πανόφ τελικά. Το Πανόφ χρεώθηκε. Ο Αλβέρτης για το Σιγάλα. Σε επίθεση 24 δευτερολέπτων, Αλβέρτης διστάζει, του κλέβει την μπάλα ο Μοργούνοφ, αλλά με τα πόδια όπως λέει ο Σούντεκ, και ανανεώνεται ο χρόνος επίθεσης για την εθνική μας. Με τη συμπλήρωση 2 λεπτών, εδώ βλέπετε με το απλωμένο πόδι ο Μοργούνοφ κόβει την πάσα. Παπαλουκάς για το Ρετζιά, από εκεί στο Σιγάλα. Το σούτ είναι καλό, είναι για 2 πόντους, 9-5, η εθνική μειώνει στους 4. Πασούτιν, ο Πανόφ στο rebound, το κόψιμο, αλλά υπάρχει φάουλ που δίνει ο Σάντσα στον Σιγάλα. Εδώ ο Γιώργος Σιγάλας, το πρώτο του φάουλ. Με αντίπαλο την Ρωσία που έχει παίκτες εκρηκτικούς, αθλητικούς. Και πάνω απ' όλα, τουλάχιστον σε ό,τι έδειξαν στο χθεσινό παιχνίδι κοντά στους Βόσνιους, με περισσότερη λογική από το παρελθόν, το πρόβλημα κοντά στο καλάθι είναι σημαντικό. Ήδη σας επεσήμανα δύο σημαντικά προβλήματα στα μαρκαρίσματα, του Αλβέρτη στον Πανόφ και του Κακιούζη στον Κυριλένκο, ενώ οι Ρώσοι μαθημένοι να πηδούν όλοι με δύναμη στο rebound. Αν δεν υπάρξει κάποια λύση σε αυτό το πρόβλημα, θα έχουμε εκεί όπου παρουσιάζεται αδυναμία, θα έχουμε πρόβλημα στα αμυντικά rebound. 15, Σιγάλας με τον Κυριλένκο που απλώνει το χέρι και του κλέβει την μπάλα, αλλά ο διαιτητής τον χρεώνει με φάουλ. Σιγάλας για τον Κακιούζη, ξανά Σιγάλας για τον Παπαλουκά. Ρετζιάς, το σούτ για 3, το πρώτο και είναι εύστοχο από τον Εφήμη Ρετζιά. 18 μειώνει στους 2. Ο Ρετζιάς που έχει εξελιχθεί σε πολύ καλό σούτερ 3 πόντων, το απέδειξε χθες και το αποδεικνύει και σήμερα. Οι δύο Πασούτιν άλλαξαν την μπάλα. Ο Ζαχάρ εδώ υπό την πίεση του Σιγάλα, αλλά ο Αλβέρτης χρεώνεται με φάουλ στον Κυριλένκο. Εδώ Φραγκίσκος Αλβέρτης, δεύτερο φάουλ. Επαναλαμβάνω, υπάρχει πρόβλημα κοντά στο καλάθι. Δείτε εδώ τι γίνεται. Ένας παίκτης, ο Κυριλένκο,
Για να μην αρπάξει το rebound, αναγκάστηκαν ο Αλβέρτης στην προηγούμενη περίπτωση να του κάνει φάουλ. Κυριλένκο με τον Αλβέρτη που άλλαξε με τον Κακιούζη σε αυτή τη φάση το μαρκάρισμα. Το εντυπωσιακό κάρφωμα δεν μετράει, ήδη όμως ο Αλβέρτης έχει χρεωθεί με τρίτο φάουλ. 6 και 48 πριν το τέλος της περίοδου, και αυτό είναι σημαντικό πρόβλημα για την εθνική μας, αφού κάνει τον καλύτερο της σουτέρ. Πασούτιν, ο Ευγένη δεν βρίσκει το στόχο, αλλά παίρνει το καλάθι από τον Σιγάλα ή από τον Παπαλουκά. Από τον Σιγάλα το δεύτερο. Οι κάμερες είναι στον Παπαλουκά, ο οποίος εδώ δεν κάνει φάουλα, αλλά χρεώνεται ο Σιγάλας, ο οποίος είναι έξαλλος με τον Σάντσα. Εδώ τον βλέπετε. Έντεκα-οκτώ, και εδώ μερικοί από τους 100 περίπου Ρώσους που βρίσκονται εδώ στο Amphas Expo Center. Εύστοχος και στην δεύτερη, οι Ρώσοι πιέζουν, 12-8. Παπαλουκάς. Παπαλουκάς με τον Ζακχάρ Πασιούτιν, το Ρετιά που προσπαθεί να παίξει πλάτη τον Μοργούνοφ, ο οποίος τον κόβει με φάουλ, παρά την κρίνια του Ρώσου εδώ. Ο Μοργούνοφ που χρεώνεται το πρώτο του φάουλ. Και στέλνει τον Ευθύμη Ρετιά στη γραμμή για δύο βολές. Το Ρετιά που αν ευστοχίσει θα μειώσει στους δύο. Δώδεκα-εννέα. Με τους Ρώσους πάντα μπροστά, με τους Ρώσους που έχουμε παίξει τρεις όλες και όλες φορές, και μάλιστα τις δύο μαζεμένες στο Ευρωμπάσκετ της Ισπανίας, τη μία φορά στην Τζιρόνα που κερδίσαμε στην πρώτη φάση 74-72, και την δεύτερη στη Βαρκελόνη στο μικρό τελικό που χάσαμε το μετάλλιο, κάνοντας 97-77. Το κλέψιμο από τον Κακιούζη, πήρε μπάλα μια περίεργη τροχιά. Πανόφ. Οι Ρώσοι έχουν επιβάλει έναν τρελό ρυθμό στο παιχνίδι, 14-9. Δεν μπορούν να παρακολουθήσουν οι δικοί μας το ρυθμό αυτό. Δεν βγαίνουν και ορισμένα μαρκαρίσματα. Δεν ξέρω αν ο Τικούδης, τον οποίο ετοιμάζει ο Πετρόπουλος, μπορεί να δώσει κάποια λύση. Ενώ νωρίτερα, εδώ Παπα-Νικολάου που κέρδισε το φάουλ, είχε πάρει τη θέση του Αλβέρτη, ο οποίος αποσύρθηκε με 3 στον πάγκο. 14-9. Και τώρα ο Ντικούδη στη θέση του Κακιούζη. Στον οποίο, όπως σας είπα και από την αρχή, αυτό το παιχνίδι και οι συγκεκριμένοι παίκτες δεν μπορούσαν με τίποτα να του ταιριάσουν. Ο Παπα-Νικολάου αστοχεί στην πρώτη. Παραμένει το 14-9. Αστοχή και στη δεύτερη, ο Ρετζιάς στο rebound. Παπαλουκάς παίρνει το screen από τον Τικούδη, η διείσδυση, άτσαλο σούτ όμως. Ο Μοργούνοφ για τον Πασούτιν που προσπαθεί να ανοίξει το ρυθμό. Έχουν επιστρέψει αυτή τη φορά οι παίκτες εθνικής. Ο Παπα-Νικολάου έχει αναλάβει τον Κυριλένκο. Να δούμε τι θα καταφέρει. Ο Ζακχάρ Πασιούτιν χωρίς πίεση βγήκε από τα screen. Σούταρε σαν σε προπόνηση. 17-9 η διαφορά στους 8. 5 και 12 πριν το τέλος της πρώτης περίοδου. Τεχνικής που φαίνεται μουδιασμένη απέναντι στον τρελό ρυθμό των Ρώσων. Καλάθι και φάουλ, επιτέλους μια ανάσα από τον Παπαλουκά. Ένα συνηθισμένο κόλπο που κάνουν η δική μας με τον ψηλό να δίνει την πάσα στον κοντό μέσα στο καλάθι. 17-9 και δικαίωμα για μία βολή στον Θοδωρή Πρέμα. Στην Karlsruhe, όπου το time out μόλις τελείωσε. Πίσω από τον πάγκο της Εθνικής είναι ο Νίκος Χορόβιλας, για να ακούσουμε μήπως έπιασε κάτι ταχύ του. Αυτό που τόνισε ο Κώστας Πετρόπουλος στην Εθνική Βαλτιά είναι να ελέγξουν τον ρυθμό. Ο ρυθμός αυτός συνεχίζει σκοτώνει την Εθνική. Είπε ότι δεν είναι δυνατόν μέσα σε 5 λεπτά να έχουμε 17 πόντους.
ζήτησε να γίνει transition game, δηλαδή να υπάρχουν πολλές πάσεις στο παιχνίδι, ώστε να μπορέσουμε να ελέγξουμε το ρυθμό. Ο Παπαλουκάς ευστοχεί στην βολή και μειώνει στους 6, 17-12. Καμία αλλαγή στις δύο ομάδες μετά το time out. Οι δύο Πασούτιν άλλαξαν την μπάλα. Κυριλένκο κρεώνεται από τον Σάντσα ο Παπανικολάου με φάουλ. Υπάρχουν πολλά σφυρίγματα, οι διαιτητές σφυρίζουν πολύ και την παραμικρή επαφή τουλάχιστον μέχρι τώρα στο παιχνίδι, κάτι ασφαλώς που δεν ευνοεί αυτή η φιλοσοφία των διαιτητών, την εθνική μας ομάδα, που έχει ήδη συμπληρώσει τα φάουλ και οι Ρώσοι έχουν τον μπόνους με τον Κυριλένκο να ευστοχεί στην πρώτη βολή. Τον Κυριλένκο που πήρε ειδική άδεια από τους Τζαζ για να παίξει αυτό το Ευρωμπάσκετ, όπου η Ρωσική Ομοσπονδία αναγκάστηκε να τον ασφαλίσει κιόλας για κάθε ενδεχόμενο. Παπα-Νικολάου. Νικούδης. Ξανά Παπα-Νικολάου. Ζητάει την μπάλα ο Ρετζιάς και την πήρε μπροστά στο Μοργκούνοφ. Ο Ρετζιάς βρίσκει τον στόχο και μειώνει στους 5, 19, 14. 4 και 20 πριν το τέλος της πρώτης περίοδου. Μοργκούνοφ για τον Ζακχάρ Πασούτιν. Στον Ευγένη Μοργκούνοφ ζητά την μπάλα ο Κυριλένκο. Ξανά Μοργκούνοφ που σουτάρει για 3, είναι καλό σουτέρ και το επιβεβαιώνει. 22-14, οι Ρώσοι ξαναφεύγουν με 7 πόντους διαφορά, με 8 με συγχωρείτε. Παπα-Νικολάου. Νικούδης. Κάνει την μπάλα. Έχει πρόβλημα έτσι κι αλλιώς ο Τικούδης στη μέση. Ο Ζακχάρ Πασούτιν χτυπάει για μια ακόμη φορά στον ευνηδιασμό. Η διαφορά στους 10. Ο Πετρόπουλος απλώς παρακολουθεί, όπως άλλωστε και οι παίκτες μας. Τώρα αναγκάζεται να ρίξει το παιχνίδι τον Αλβέρτη, ρισκάροντας κάποιο τέταρτο φάουλ. Δεν ξέρω αν σε αυτό το παιχνίδι ταιριάζει παρουσία του Φώτση, ο οποίος είναι ίδια σειρά με τον Κυριλένκο. Έχει περίπου το ίδιο στυλ, βέβαια ο Κυριλένκο είναι πιο όριμος παρά το γεγονός ότι βρίσκονται, είναι της ίδιας σειράς. Είναι πιο έτοιμος, γι' αυτό άλλωστε του δόθηκε ευκαιρία να κάνει το μεγάλο άλμα σε ομάδα του NBA που τον θέλει για να παίξει τώρα. Κάτι που είναι πολύ πιθανό να γίνει και με τον Φώτση, με τους Grizzlies του Memphis, για να γίνει επιτέλους ένα 100% Ελληνόπουλο που θα ανοίξει την πύλη του NBA. 24-16, διαφορά στους 8. Πανόφ απέναντι στην ελληνική ζώνη. Το σούτ για 3 από τον Ζακχάρ Πασούτιν. 27-16, διαφορά στους 11. Σε ένα καταστροφικό πρώτο 7 λεπτό για την εθνική μας ομάδα. Ο Παπα-Νικολάου, ο Πασούτιν πάει για ένα βέβαιο κάρφωμα. 29-16, διαφορά στους 13. Κάτι πρέπει να αλλάξει. Επιτέλους ο Πετρόπουλος σηκώνει από τον πάγκο τον Φώτση, σηκώνει και τον Σιγάλα, να βρει παίκτες σε βάση περιπτώσει που να μπορούν να ταιριάξουν στο αθλητικό στυλ, στην έκρηξη και στην δύναμη κοντά στο καλάθι των Ρώσων, να μπορέσει να μετριάσει αυτή την πασιφανέστατη διαφορά που ήταν εμφανής από το ξεκίνημα. Επαναλαμβάνω, το ξεκίνημα με Κακιούζη. Ήταν φανερό πως δεν τέριαζε το αγωνιστικό στυλ του αντιπάλου. Για να δούμε. 29-17 από την πρώτη βολή του Θοδωρή Παπαλουκά. Ο Κώστας Πετρόπουλος εδώ. Άστοχος στην δεύτερη. Η διαφορά παραμένει στους 12. Ασιούτιν, ο Ζακχάρ. Ενώ έχει περάσει ο Τσικάλκιν,
για τους Ρώσους, ο Τσικάλκιν της Μπενετών. Ο Αλβέρτης τον Κυριλένκο. Έγινε το λάθος, ο Παπαλουκάς μόνος με τον Πανόφ. Η διείσδυση βγήκε από την άλλη πλευρά, άλλαξε κατεύθυνση και χέρι ο Παπαλουκάς, βρήκε το στόχο και μείωσε στους 10, 29-19, 2 και 22 πριν. Τρίποντος εύστοχο του Ζαχάρ Πασούτιν, η διαφορά στους 10, 29-19, 2 και 14 πριν το τέλος της πρώτης περίοδου. Πάντα στην απέναντι στη ζώνη, καλάφι τριών πόντων από τον Τσικάλκιν, αλλά το μόνο καλό τουλάχιστον ήταν ότι χρεώνεται με επιθετικό φάουλ ο Κυριλένκο από τον Σούντεκ. Η διαφορά στους 13, 32-19, εδώ το εύστοχο σου τριών πόντων του Τσικάλκιν. Και ο Αλβέρτης στις βολές, 32-20, τουλάχιστον να ρεφάρουμε σε αυτό το τρίποντο του Τσικάλκιν με τον Αλβέρτη που ευστοχεί στις δύο βολές, 32-21. Ο Σιγάλας πηγαίνει στον Κυριλένκο, έχει αλλάξει τρεις παίκτες απάνω του ο Πετρόπουλος. Ο Αλβέρτης τον Τσικάλκιν, ο Παπαλουκάς τον Ζαχάρ Πασιούτιν. Το σούτ του Τσικάλκιν υπό ασφυκτική πίεση, 2-2 με το καλησπέρα από τον Τσικάλκιν. 35-21, διαφορά στους 14, 1-35 πριν το τέλος. Αλβέρτης έχει κλειστεί στη γωνία έξω στον Φώτση που βρίσκει διάδρομο, μπερδεύεται αλλά παίρνει το φάουλ από τον Πανόφ. Είναι το δεύτερο φάουλ του Σεργέη Πανόφ εδώ. Και ο Αντώνης Φώτσης στην γραμμή για δύο βολές, 35-22. Και 35-23. 1,5 λεπτό ακόμη για το τέλος της πρώτης περίοδου. Εξελίσσεται φιαλτικά για την ελληνική ομάδα. Κάρφωμα χωρίς αντίπαλο από τον Πασμίνοφ που πέρασε πριν από λίγο στη θέση του Μοργκούνοφ. 37-23. Παπαλουκάς για τον Ρετζιά με τον Πασμίνοφ πλησιάζει. Έγινε νέο λάθος. Ο Κυριλένκο 3-2 κάνει το λάθος ευτυχώς και κλέβει ο Παπαλουκάς. Ο Σούντεκ δείχνει την μπάλα στην ελληνική ομάδα θεωρώντας ότι έφυγε από τα χέρια του Κυριλένκο. Μπήκαμε στο τελευταίο λεπτό, 50 δευτερόλεπτα ακόμη. Παπαλουκάς βγήκε από τα σκρίνο, Αλβέρτης δεν πρόλαβε να σουτάρει. Κάνει τη διείσδυση, ένα πολύ δύσκολο σουτ, ο Φώτσης προσπαθεί χωρίς όμως αποτέλεσμα. Η μπάλα στα χέρια του Κυριλένκο και από εκεί στον Ζαχάρ Πασούτιν. Στα 27 δευτερόλεπτα που απομένουν, τα 14 είναι για τους Ρώσους. Επιθετικό φάουλ βρίσκει ευτυχώς ο Σάντσα στον Ζαχάρ Πασούτιν και όχι στον Κυριλένκο που βλέπετε. Και τώρα πλέον όλος ο χρόνος είναι για την ελληνική ομάδα. Ο Ζαχάρ Πασούτιν που έφτασε τα τρία φάουλ. Παπαλουκάς τον Αλβέρτη, ελεύθερο σουτ για τρεις. 37-26. 2 δευτερόλεπτα ο Μπασμίνοφ από την σέντρα.
Ευτυχώς δεν βρίσκει το στόχο και τελειώνει η πρώτη περίοδος με τους Ρώσους να κάνουν εξαιρετικό ξεκίνημα, με την εθνική μας να μην μπορεί να αντιδράσει στον τρελό ρυθμό των Ρώσων και να βρίσκεται πίσω 11 από τους 37-26. Επιστροφή στην Αθήνα. Μόλις έγινε το τζάμπολ και η πρώτη επίθεση είναι για την ελληνική ομάδα. Ο Φώτσης απαντά με το εντυπωσιακό κάρφωμα και μειώνει σε 37-28 στους 9 πόντους. Ενώ στράβωσε και το στεφάνι, αναγκάστηκε ο Μοργκούνοφ να σπρώξει την στεφάνι για να την ισιώσει. Μπασμίνοφ για τον Ευγένη Πασούτιν. Παραλίγο να κλέψει ο Αλβέρτης. Για να δώσουμε μικρόφωνο στον Νίκο Κορόβιλα που το ζητά. Ο Κώστας Πετρόπουλος στην ανάπαυλα μεταξύ των δύο δεκάλεπων μικρόνων. Ζήτησε από τους παίκτες να σφίξουν την άμυνα. Λέει είναι δυνατόν να έχουμε δεχτεί 37 πόντους μέσα σε 10 λεπτά. Είναι αδιανόητο, πρέπει να σοβαρευτείτε, να παίξετε σκληρή άμυνα για να καταφέρουμε να γυρίσουμε το παιχνίδι. Ο Τσικάλκιν πέντε διαφορά ξανά στους 11, 39, 28. Παπαλουκάς για τον Αλβέρτη που πλησιάζει. Ωραία προσποίηση και πολύ δύσκολο καλάθι από τον Φραγκίσκο Αλβέρτη. 39-30, μειώνει στους 9. Οι Ρώσοι που έχουν κατεβάσει τις στροφές αυτό το ξεκίνημα της δεύτερης περίοδου. Τσικάλκιν για τον Μοργκούνοφ μπροστά στο Ρετζιά. Δυσκολεύεται το rebound από τον Φώτση. Δεν είναι δυνατόν. Η πάσα προς τον Σιγάλα που δεν πρόσεχε. Ποιος θα έρθει τους δύο δεν έχει καμία σημασία. Σημασία έχει ότι οι Ρώσοι δέχτηκαν ένα πρόσμενο δώρο και έχουν νέα επίθεση. Πασούτιν. Ο ένας από τους δύο. Ο Ζαχάρινας στον πάγκο με τρία φάουλ, όσα έχει και ο Ευγένη που παίζει. Ο Κυριλένκο, πολύ δύσκολη προσπάθεια. Ενδεικτική του ταλέντου του. Έτσι άπλωσε ξαφνικά τα χέρια του πάνω από τον Αλβέρτη και σούταρε 41-30. Παπαλουκάς. Πλησιάζει, δύσκολο σούτ. Ο Μοργκούνοφ, ο Πασούτιν. Δεν βρίσκει ανοργάνωτη την ελληνική άμυνα. Ο Μπασμίνοφ όμως βρίσκεται ξανά χωρίς αντίπαλο. Η διαφορά στους 13. 43-30. Αλβέρτης με τον Τσικάλκιν. Αλβέρτης παίρνει το φάουλ. Σεργέη Τσικάλκιν εδώ. Ο Κακιούζης επιστρέφει στην πεντάδα στη θέση του Φώτση. Μάλιστα. Κακιούζης. Αλβέρτης. Μακριά από την μπάλα. Φάουλ του Μπασμίνοφ στον Ρέτζια. Το δεύτερο ομαδικό φάουλ σε αυτή την περίοδο των Ρώσων. Αλβέρτης πλησιάζει. Δέχεται το στόπ από τον Κυριλένκο. Πασούτιν. Μοργκούνοφ με τον Κακιούζη. Ο Μπασμίνοφ με το Ρεβιά. Κυριλένκο μπροστά στον Σιγάλα. 45-30. Απέναντι η εθνική μας ομάδα απέναντι στους Ρώσους μοιάζει ανήμπορη να αντιδράσει. Τι ήταν αυτό τώρα? Επιγόντως χρειάζεται time out, επιγόντως χρειάζεται κάτι να αλλάξει αυτή την ομάδα.
που από το ξεκίνημα δεν της πάει το παιχνίδι, δεν της πάει το παιχνίδι των Ρώσων, οποίοι όπως σας είπα και στο ξεκίνημα της μετάδοσης είναι η αγωνιστική της συμπεριφορά δεν έχει καμία σχέση με αυτή των προηγούμενων χρόνων, είναι πιο σοβαρή. Ήδη έχουν αυτή τη διαφορά στους 17 και έτσι όπως πηγαίνει το παιχνίδι κινδυνεύει η χθεσινή πολύ μεγάλη νίκη απέναντι στους Ιταλούς να πεταχτεί στα σκουπίδια, διότι αν είναι να χάσουμε, να χάσουμε τουλάχιστον με μικρή διαφορά ώστε να δούμε τι θα γίνει αύριο. Τέλος πάντων, αυτά θα τα πούμε στο τέλος του αγώνα, να δούμε πώς θα εξελιχθεί το παιχνίδι για να μπορούμε να μιλήσουμε με μεγαλύτερη σιγουριά. Εδώ κατέβασε το γενικό Κυριλένκο. Εδώ οι κάμερες ακολούθησαν τον Πασούτιν, ο οποίος στην προσπάθεια να σώσει την μπάλα μετά το στόπ του Κυριλένκο έπεσε πάνω στον αναπληρωματικό, ας το πούμε, τον Ίστο Κρέμς. Εδώ το στόπ, το εντυπωσιακό στόπ του Κυριλένκο στο Σιγάλα, και δείτε εδώ την πτήση του Πασούτιν πάνω στον Ρέμς. 47-30, 6,5 λεπτά πριν το τέλος της δεύτερης περίοδου. Καλαϊτζής με τον Πασούτιν. Ωραία. Ωραία πάσα στον Τσικάλκιν Κυριλένκο. Μάλιστα. 49-30. Οι Ρώσοι κάνουν πάρτι και θα μπορούσε κανείς να μιλήσει για κούραση από τη χθεσινή υπερπροσπάθεια ανάμια ανάσα από τον Φρανκίσκο Αλβέρτη που έχει 3-3. Οπ, εδώ η μπάλα είναι ξανά για την εθνική μας. 49-32. Έλεγα λίγο νωρίτερα, ενώ γίνονται αλλαγές, αποσύρεται ο Σιγάλας, επιστρέφει ο Παπανικολάου, ενώ έτοιμος είναι και ο Πανόφ να πάρει τη θέση του Μοργκούνοφ. Αυτή τη στιγμή είναι με 6 Ρώσοι, τώρα θα φύγει ο Μοργκούνοφ. Σας έλεγα λίγο νωρίτερα ότι θα μπορούσε να επικαλεστεί κανείς την κούραση από την υπερπροσπάθεια της εθνικής θέσης κόντρα στους Ιταλούς, ενώ οι Ρώσοι είχαν εύκολο παιχνίδι με τους Βόσνιους, αλλά αυτό βέβαια δεν ισχύει από τη στιγμή που Πετρόπουλος δήλωσε πριν από το παιχνίδι ότι είδε τους παίκτες σε καλή κατάσταση, δεν υπάρχει κούραση γιατί είναι καλή προετοιμασία. Άρα λοιπόν εκλείπει και αυτό το στοιχείο, αυτή η δικαιολογία για αυτό το τραγικό ξεκίνημα της εθνικής μας ομάδας που βρίσκεται 17 πόντους πίσω. Νέο σουτιατρής από τον Αλβέρτη, το πρώτο του άστοχο, ο Πανόφ, Κυριλένκο. Τυφλή πάσα στον Μπασμίνοφ, το φάουλ του Γιαννούλη και ο Μπασμίνοφ θα πάει στη γραμμή για δύο βολές. 5,5 λεπτά πριν το τέλος, εδώ δείτε αλλού κοιτάει, αλλού στέλνει την μπάλα ο Κυριλένκο. Το φάουλ του Γιαννούλη. Παραμένει διαφορά στους 17. Η εθνική μας 5,5 λεπτά πριν το τέλος. Αν δεχτεί αυτό το μπότ, αν ευστοχίσει ο Μπασμίνοφ, όπως και ευστοχή, έχει δεχτεί 50 πόντους και μένουν 5,5 λεπτά ακόμα πριν το τέλος του ημιχρόνου. 50-32. Αλβέρτη για τον Γιαννούλη. Καλαϊτζής για τον Παπανικολάου. Γιαννούλης, Αλβέρτης. Βρίσκει ξανά το στόχο ο Φραγκίσκος Αλβέρτης και μειώνει στους 16. Ο Αλβέρτης που έχει πετύχει 14 πόντους. Τσικάλκιν ελευθερώνεται με προσποίηση. Αστοχή, αλλά ο Κυριλένκο είναι στο rebound και παίρνει το φάουλ από τον Γιαννούλη το δεύτερο. Οι αδυναμίες της εθνικής μας κάτω από το καλάθι είναι πιο εμφανείς
κόντρα στους αθλητικούς και ψηλούς Ρώσους, από ό,τι σε σχέση με θες απέναντι στους Ιταλούς, όπου όλα αυτά, παρά τις αδυναμίες κάτω από το καλάθι, τους νικήσαμε τους Ιταλούς και στα rebound. Η διαφορά στους 16 με νέα επίθεση για την εθνική μας. Παρακινδυνευμένη πάσα του Γιαννούλη. Καλαϊτζής, δεν υπάρχει κίνηση. Καλαϊτζής ωραία στο Γιαννούλη, δυσκολεύεται και κάνει και επιθετικό φάουλ. Παρά την κρίνια του Πετρόπουλου, έχω την εντύπωση ότι ο Σούντεκ έχει δίκιο. Εντάξει, λίγο τραβηγμένο. Ο Γιαννούλης θα είναι γρήγορα τα τρία φάουλ. 4 και 20 πριν το τέλος του ημιχρόνου. Ο Πανόφ με τον Κακιούζη φτάνει χωρίς σκοπό κοντά στο καλάθι, αλλά ευτυχώς κλέβουν με τον Καλαϊτζή δική μας, ο οποίος φτάνει στο lay-up 50-36. Μειώνει στους 14, 4 λεπτά ακριβώς πριν το τέλος του ημιχρόνου. Ο Καλαϊτζής πιέζει τον Πασούτιν. Μπασμίνοφ, Πανόφ για τον Τσικάλκιν. Προσπαθεί να πλησιάσει, του κλείνει σωστά το δρόμο ο Αλβέρτης. Επιτέλους ένα rebound. Κερδίζει ο Γιαννούλης, Κυριλένκο και Γιαννούλης μαζί με την μπάλα. Και έχει δώσει τζάμπολο ο Σούντεκ. Πάντως το βέβαιο είναι ότι έχει δώσει time out που ζήτησε ο Ερέμιν. Ο Μοργούνοφ, βήματα ευτυχώς, τοποθετήθηκε σωστά. Ο Κακιούζης μπροστά στον Πασούτιν, τον φόβησε και ο Πασούτιν έκανε βήματα. Και έτσι λοιπόν έφυγε η ευκαιρία, η εθνική μας ομάδα που βρίσκεται 14 πόντους πίσω, 3,5 λεπτά πριν το τέλος του ημιχρόνου, να μειώσει ακόμα περισσότερο. Ζητάει μικρόφωνο ο Νίκος Κορόβιλας και το έχει. Το time out ο Κώστας Πετρόπουλος ζήτησε από τη διοικητήρια να ελέγξουμε την άμυνα. Αυτό είναι το κλειδί για να μπορέσουμε να ανατρέψουμε την κατάσταση. Αν ελέγξουμε, αν παίξουμε δυνατή άμυνα, τότε όλα είναι εφικτά. Και βέβαια το πρόβλημα είναι η άμυνα, αλλά βέβαια όταν γίνονται και βιαστικά σουτ όπως το προηγούμενο με τον Παπα-Νικολάου, δεν φταίει μόνο η άμυνα. Σημασία πάντως έχει ότι ο Γιαννούλης κέρδισε φάουλ. Το τρίτο του Τσικάλκιν, εδώ ο μικρούλης Ρώσος διόλου ενδιαφέρεται για το παιχνίδι. Ο Γιαννούλης αστοχή στην πρώτη βολή, μπάλα ίσα ίσα που έφτασε στο φάνη. Αστοχή και στη δεύτερη, δεν είναι έκπληξη. Τσικάλκιν έξω στον Ζαχάρ Πασούτιν και από εκεί στον Ευγένη Τσικάλκιν. Ευτυχώς νέο λάθος. Αν δεν ήταν και αυτά, δεν ξέρω που θα είχε φτάσει διαφορά. 50-36. Ο Κυριλένκο επιστρέφει μετά από 1,5 λεπτό ξεκούραση στον πάγκο, ή μάλλον θα επιστρέψει με την πρώτη ευκαιρία. Καλαϊτζής με συνεχείς αυρωτές τρίπλες, φλερτάρει με το κλέψιμο των Ρώσων, φλερτάρει με το λάθος. Παπα-Νικολάου, να το λάθος, μα δεν είναι δυνατόν. Πασούτιν, μάλιστα, 52-36 διαφορά στους 16. Αυτά δεν γίνονται ούτε στις παιδικές χαρές, ειδικά όταν ξέρεις τον αντίπαλο. Δεν είναι ότι δεν ξέρουν οι παίκτες και ο προπονητής τους Ρώσους. Γιαννούλης, άντε μπράβο, νέο λάθος. Ευτυχώς που ο Πασιούτιν πήγε να τα κάνει όλα μόνος του. Και ο Πανόφ κάνει φάουλ στον Αλβέρτη.
Η διαφορά στους 16, 52-36, 2 και 5 πριν το τέλος του ημιχρόνου. Τρίτο φάουλ και του Πανόφ και έχουμε time out που ζήτησε ο Κώστας Πετρόπουλος. It's my life, now or never. Ο Αλβέρτης, αναστοχή και ο Αλβέρτης, στη βολή, η πρώτη βολή χαμένη. Για να ακούσουμε από τον Νίκο Κορόβιλα τι έπιασε από τον πάγο της Εθνικής. Ο Κώστας Πετρόπουλος προσπάθησε να ηρεμήσει τους διεθνείς μας, τους είπε ότι σε αυτό το σημείο τα λάθη είναι κρίσιμα, δεν πειράζει και αν έχει κάνει κάποιο λάθος, να ηρεμήσουν, να προσπαθήσουν να βρουν τις κατάλληλες λύσεις, δηλαδή ότι να μην εκβιάζουν κάποιες ενέργειες. Στα λάθη πάντως τους κερδίζουμε τους Ρώσους 11-9 και θέλετε να ακούσετε rebound, 14 οι Ρώσοι, μόλις 5 και αυτό ήταν το έκτο της εθνικής μας. 52-37, 1,5 πριν το τέλος, ο Γιαννούλης, τον ξέχασαν οι Ρώσοι, η διαφορά στους 13, 52-39. Ο χρόνος υπάρχει για την ανάκαμψη, αλλά θα πρέπει να αλλάξει η αγωνιστική συμπεριφορά της ομάδας για να μπορεί να ελπίζει στο δεύτερο ημίχρονο σε κάτι καλύτερο. Η καλή άμυνα, για να δω, όχι, δεν είναι δυνατόν. Αυτά τα βία στα λάθη, δεν βγαίνει έτσι ο ευνηδιασμός. Παρακινδυνευμένη πάσα από τον Καλαϊτζή και φτερά στα πόδια να έχει ο Κακιούς, δεν μπορούσε να την προλάβει. 52-39, 1 και 9 πριν το τέλος. Υπήρχε ευκαιρία να μειωθεί ακόμη περισσότερο η διαφορά, να κλείσει δηλαδή όσο πιο κοντά στους Ρώσους το ημίχρονο. Πίεση σε όλο το γήπεδο από την ελληνική ομάδα. Τσικάλκιν. Πασούτιν για τον Τσικάλκιν. Γνωστή κίνηση. Έχει ένα άτσαλο στυλ, αλλά είναι καταπληκτικό σουτέρ και καλός αθλητής. Εδώ επιτέλους μια καλή προσπάθεια που την τέλειωσε ο Μιχάλης Κακιούζης από την πάσα. Αν πρόλαβα να δω καλά, πρέπει να ήταν του Σιγάλα. Βρήκε τον Κακιούζη πάνω στα βήματα και αυτός με αριστερό lay-up μείωσε στους 13, 54-41. Πανόφ με τον Γιαννούλη, ο Τσικάλκιν με τον Σιγάλα. Έγινε η αλλαγή τώρα στο μαρκάρισμα. Ο Πανόφ με τον Σιγάλα προσπαθεί να πλησιάσει βήματα. Σωστή άμυνα από τον Γιώργο Σιγάλα. Δεν επέτρεψε στον Πανόφ να αξιοποιήσει αυτό το mismatch και τον οδήγησε στα βήματα. Αποσύρει τον Παπα-Νικολάου Πετρόπουλος, επιστρέφει ο Αλβέρτης. Ενώ φεύγει και ο Τσικάλκιν για τους Ρώσους. Επιθετικό στο Γιαννούλη, τέταρτο. Τέταρτο φάουλ του Γιάννη Γιαννούλη, επιθετικό. 12 δευτερόλεπτα και 2 δέκατα πριν το τέλος. Επιστρέφει ο Ρετζιάς. Ζαχάρ Πασούτιν βρίσκει διάδρομο και σαν σε προπόνηση βρίσκει και το στόχο. Σιγάλας προλαβαίνει και σουτάρει. Δεν είναι εύστοχος, ήταν έτσι κι αλλιώς δύσκολο το σουτ. Υποπίεση και μακριά. Τελειώνει το ημίχρονο, 56-41, με 15 πόντους διαφορά για τους Ρώσους. Οι Ρώσοι που κυριάρχησαν σε όλους τους τομείς από το ξεκίνημα μέχρι και το τέλος. Ελπίζω στο δεύτερο ημίχρονο να μπορέσει να αλλάξει η κατάσταση για να δούμε τι θα γίνει. Προς το παρόν να γυρίσω το μικρόφωνο στην Αθήνα και θα είμαστε σε λίγα λεπτά ξανά μαζί για την περιγραφή του δεύτερου ημίχρονου.
ζέστη. Χτυπήστε το έξυπνο σέικερ με σκαφέ φραπέ. Το μόνο που τα έχει όλα. Ακόμη και παγωμένο νερό. Επιστρέψαμε ξανά στην Ατάλεια, όπου σε 6 περίπου λεπτά θα αρχίσει το δεύτερο ημίχρονο. Σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο που ελπίζουμε κάτι να γίνει και να μπορέσει η εθνική μας ομάδα να επιστρέψει τουλάχιστον στο παιχνίδι, να το διεκδικήσει. Ήδη βρίσκεται 15 πόντους πίσω, 56-41, και δεν είναι λίγες φορές που λέμε ότι η στατιστική ξεγελά. Οι αριθμοί όμως αυτούς που βλέπετε στις οθόνες σας είναι ο καθρέφτης του αγώνα. Δείτε λοιπόν ότι αν εξαιρέσουμε ακόμα και στις βολές, όπου έχουμε 10 στις 17, στο μοναδικό σημείο που είμαστε καλύτεροι από τους Ρώσους είναι στα περιφερειακά σουτ, που έχουμε 4 στα 4. Κοντά στο καλάφι οι Ρώσοι έχουν 74%, 14 στα 19 που έχουν εκδηλώσει 10 σμιδιασμούς, απέναντι στο 47% το δικό μας. Τα τρίποντα είμαστε στο 60%, 63% έχουν οι Ρώσοι. Και από εκεί και πέρα, δείτε, rebounds 14 για τους Ρώσους, μόλις 6 για μας. Τα κλεψίματα, 10 φορές οι Ρώσοι έκλεψαν την μπάλα από τους παίκτες μας, εμείς μόλις 6. Και στα λάθη πάλι εκεί είμαστε χειρότεροι από τους Ρώσους, έχουν 11-13 εμείς. Και έτσι λοιπόν εύκολα μπορεί να διαβάσει κανείς, έστω και χωρίς να έχει δει τον αγώνα, γιατί οι Ρώσοι προηγούνται με 15 πόντους της εθνικής μας ομάδας. Την ευκαιρία να σας δώσω και τα αποτελέσματα, τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα της δεύτερης ημέρας και από τους άλλους ομίλους. Στην Άγκυρα η Ουκρανία έκανε την έκπληξη και νίκησε την ασημένια Ολυμπιονίκη, την Αργύρα Ολυμπιονίκη, Γαλλία, 89-86. Η Λιθουανία νίκησε το Ισραήλ, όπως ήταν αναμενόμενο, 68-59. Αυτά τα δύο παιχνίδια για τον πρώτο όμιλο. Για τον δεύτερο όμιλο της Άγκυρας η έκπληξη, η Σλοβενία νίκησε διαπεριπάτου την Τουρκία, 71-57, ενώ την ίδια ώρα, αυτή την ώρα γίνεται ο αγώνας Ισπανίας Λετωνίας. Εδώ στην Ατάλεια έπαιξαν πριν από το παιχνίδι της εθνικής μας οι Ιουγκοσλάβοι με τους Εστονούς, τους οποίους νίκησαν σχεδόν με διπλάσιο σκορ, 113-58, παρά 3 δηλαδή double score. Οι Γερμανοί εξέθεσαν τους Κροάτες, έπαιξαν πολύ καλά. Τώρα οι Γερμανοί κατεφημισμών, αφού στη δωδεκάδα του Φιλανδού προπονητή είναι μόλις δύο Γερμανοί, ο Ντίρκ Νοβίτσκι, ο άσος των Dallas Mavericks του NBA, και ο κατά μία είναι αδικός μας Φέμερλιγκ, ο σέντερ του Ολυμπιακού. Όλοι οι υπόλοιποι είναι Νιγηριανοί, Αμερικανοί με γερμανικό διαβατήριο, Γιουγκοσλάβοι, Κροάτες. Γερμανία-Κροατία λοιπόν 98-88. Πολύ χαλαρά, μη σας ξεγελά το σκορ, είχαν φτάσει οι Γερμανοί να προηγούνται και με 20-19 πόντους διαφορά. Και με ανάλογη άνεση, πριν από το δικό μας παιχνίδι, οι Ιταλοί νίκησαν τη Βοσνία 99-66. Σε κάτι περισσότερο από δύο λεπτά θα αρχίσει το δεύτερο ημίχρονο, επαναλαμβάνω, ένα δεύτερο ημίχρονο που ελπίζουμε η εθνική μας ομάδα να μην φανερώσει το τραγικό πρόσωπο που είχε στο πρώτο ημίχρονο, που κατά την ταπεινή μου άποψη έγιναν και κάποιες κακές επιλογές
αφού με το ξεκίνημα ήταν φανερό ότι κάποια μαρκαρίσματα ήταν αδύνατον να βγουν, όπως του Κακιούζη με τον Κυριλένκο ή του Αλβέρτη με τον Πανόφ. Όλα αυτά βέβαια κάποια στιγμή άλλαξαν, τα είδαν οι τεχνικοί επιτελείς, ο Πετρόπουλος και οι συνεργάτες του. Έγιναν κάποιες προσπάθειες, η διαφορά είχε φτάσει και τους 19 πόντους. Τελικά το ημίχρονο έληξε με 15. Και τώρα όλα είναι έτοιμα για το Τζάμπολ. Οι τελευταίες οδηγίες από Ερέμιν και από Πετρόπουλο. Να θυμίσω ότι με κόντρα στους Ρώσους σε τρία παιχνίδια έχουμε μόλις μία νίκη και δύο ήττες, το 93 στην Καρλσρούη, στην πρώτη φάση του Ευρωπάσκετ της Γερμανίας, εκεί όπου οι Ρώσοι έχασαν στον τελικό με ένα πόντο διαφορά από τους Γερμανούς. Η εθνική μας έχασε 84-67. Στην Τζιρόνα το 97, στην πρώτη φάση του Ευρωμπάσκετ της Ισπανίας, κερδίσαμε 74-72, αλλά στο μικρό τελικό χάσαμε το μετάλλιο 97-77. Αλβέρτη, Σιγάλας, Παπαλουκάς, Ντικούδης και Ρετζιάς στο ξεκίνημα, η αρχική πεντάδα για την εθνική μας. Πανόφ, Μοργκούνοφ, οι δύο Πασούτιν και Κυριλένκο, η πεντάδα, η σύνηθις αρχική πεντάδα του Ερέμιν. Η πρώτη επίθεση για τους Ρώσους με τον Ευγένη Πασούτιν. Ο Ντικούδης πήγε στον Πανόφ. Ο Σιγάλας αυτή την πρώτη επίθεση είναι στον Τζαχάρ Πασούτιν. Στον Ευγένη είναι ο Παπαλουκάς. Γίνεται παγίδα εδώ στον Πασούτιν. Είναι καλάθι που μετράει ακριβώς με την εκπνοή τριών πόντων από τον Μοργκούνοφ. Καλάθι τρίποντο της απελπισίας, που στην ουσία όμως κόβει τα πόδια στον αντίπαλο. 59-41. Εδώ αδικήθηκε η εθνική μας ομάδα, καθώς η καλή της άμυνα είχε αναγκάσει τους Ρώσους να πάνε σε βεβαιασμένο σούτ από τα 8,5-9 μέτρα του Μοργκούνοφ. Αλλά δυστυχώς η μπάλα δεν έκανε, μάλλον τα κέφια του Ρώσου. Ο Σιγάλας απάντησε 59-43, το rebound από τον Παπαλουκά. Και νέα επίθεση για την ελληνική ομάδα. Ντικούδης, υποψία επιθετικού φάουλ, που με καθυστέρηση δυστυχώς για μας, ο Σάντσα το βλέπει και το δίνει, παρά την γκρίνια του Ντικούδη, ο οποίος συνεχίζει να παίζει με πρόβλημα στη μέση, έκανε και κάποιες ενέσεις για να μπορέσει να αντέξει τους πόνους. Η διαφορά στους 16, 59-43. Μοργκούνοφ. Πασούτιν, ο άλλος Πασούτιν, ο Ζαχάρ για 3, αστοχή. Ο Κυριλένκο στο rebound, παίρνει το φάουλ. Ο Ρετζιάς γκρινιάζει για το φάουλ που του χρέωσε ο Σούντεκ. Δεν φαίνεται καθαρά από αυτό το πλάνο, ούτε από αυτό που έχει ήδη τελειώσει η φάση. Το πρώτο φάουλ του Ευθύμη Ρετζιά και ο Κυριλένκο στη γραμμή. Ο Κυριλένκο που φτάνει τους 13 πόντους. 12 έχει ο Ζαχάρ Πασούτιν, αλλά και 3 φάουλ. Και τώρα τους 14 και φαίνεται διαφορά στους 18, 61-43. Σιγάλα για τον Τικούδη, τον Παπαλουκά, Σιγάλας, βγήκε ο Ζαχάρ Πασιώτην και κλέβει, Πανόφ. Η μπάλα φτάνει ξανά στον Ζαχάρ. Έχει επιστρέψει η ελληνική ομάδα, ο Πανόφ ενώ μπορεί να σουτάρει ανενόχλητος, δεν το κάνει. Ευγένη Πασούτιν. Πλησιάζει ο Κυριλένκο και χρεώνεται με αμυντικό φάουλ από τον Σούντεκ. Για να δούμε ποιος. Εδώ έχω την εντύπωση ότι ο Σούντεκ είδα ανάποδα τη φάση. Ο Παπαλουκάς το φάουλ. Για να δούμε.
Έχω την εντύπωση ότι δεν υπάρχει φάουλ. Εδώ νομίζω πως ο Παπαλουκάς δίκαια διαμαρτύρεται, αλλά δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα. Και κινδυνεύουμε τώρα να βρεθούμε στους 20 με τον Ρένιν πάντα ανέκφραστο. ...62-43... και 63-43 η διαφορά μέσα σε λιγότερο από 2 λεπτά από τους 15 πόντους του ημιχρόνου έχει φτάσει στις 20. Ρετζιάς, φάουλ στον Μοργκούνοφ και έχω την εντύπωση ότι ο Ρετζιάς γκρινιάζει επειδή με το φάουλ διακόπηκε η φάση και έχασε ένα βέβαιο καλάθι αφού είχε πάρει ήδη θέση και μόνο με θαύμα θα το έχανε. Ο Ζακάρφα σιούτιν στον πάγκο, επέστρεψε ο Τσικάλκιν. Ο Παπαλουκάς υποπίεση για 3, 63-46 στους 17. Πανόφ πλησιάζει χωρίς να μπορεί να τον ενοχλήσει ο Ντικούδης. 65-46. Παπαλουκάς στη γάλα για τον Ρεγκιά που παίρνει νέο φάουλ από τον Μοργκούνοφ. Τρίτο και ο Μοργκούνοφ. Οι Ρώσοι έχουν φορτωθεί με φάουλ. Έχει 3 ο Πανόφ, 3 ο Μοργκούνοφ, 3 ο Τσικάλκιν, 3 ο Ευγένη Πασούτιν και 4 ο Ζακάρ Πασούτιν. Ο Ρετζιάς πετάει την πρώτη βολή, παραμένει διαφορά στους 19, 65-46. 65-47 στους 18 τώρα. Με τον Ρετζιά να φτάνει τους 9 πόντους. Πρώτο σκόρερ της εθνικής μας ο Αλβέρτης με 15. Ευγένη Πασούτιν για τον Τσικάλκιν που σουτάρει για 3. Τα rebound. Θέλει είδος έναν επαρκία για την ελληνική ομάδα. Δεν μπορεί να μαζέψει ένα rebound. Εκεί που κάνουν θράψη οι Ρώσοι. Τσικάλκιν απέναντι στη ζώνη. Ο Πανό πλησιάζει, έγινε το λάθος, αλλά η μπάλα φτάνει συμπτωματικά στα χέρια του. 67-47, πάλι στους 20 με 10 πόντους του Σεργέη Πανόφ. 6-40 πριν το τέλος και σε αυτό το ξεκίνημα της τρίτης περίοδου κάθε άλλο παρά η ελληνική ομάδα έχει δείξει σημεία ανάκαμψη. Αλβέρτης, Ρετζιάς, Αλβέρτης, 5 δευτερόλεπτα. Κλέβει την μπάλα ο Κυριλένκο, Πανόφ, σαν υπνοτισμένη η εθνική μας, ο Τσικάλκιν εντάσσει για 3, 70-47. Έτσι όπως πηγαίνει το παιχνίδι κινδυνεύουμε με συντριβή, επαναλαμβάνω, σε ένα παιχνίδι που δεν μπόρεσε στο κλίμα του να πει από το ξεκίνημα μέχρι και τώρα η εθνική μας. Σιγάλα, 70-49. Η διαφορά στους 21 πόντους. 5-45 πριν το τέλος. Δηλαδή οι Ρώσοι πρέπει να είναι τρελοί για να χάσουν αυτό το μάτς. Πανόφ, Μοργκούνοφ. Υπάρχει φάουλ καθαρό από τον Σιγάλα. Το τρίτο. Η χθεσινή άμυνα για σεμινάριο κόντρα στους Ιταλούς έχει αποδειχθεί αεράμυνα απόψε, αλλά βέβαια δεν μπορεί κανείς να συγκρίνει τις δύο ομάδες, όχι μόνο από την άποψη της δυναμικότητας, αλλά κυρίως από τις προδιαγραφές των παικτών τους, πιο στατική, πιο ισορροπημένη η Ιταλία, με πιο στατικό μπάσκετ, αθλητική, με
Πολύ δυνατά παιδιά οι Ρώσοι. Εδώ ο Ντικούδης μειώνει στους 19. 70-51 με ένα σερί 4-0. Η εθνική μας από τους 21 έριξε την... από τους 23 στους 19. Τσικάλκιν. Για τον Μοργούνοφ. Είναι καλό σουτ, ευτυχώς αυτή τη φορά δεν ήταν, ήταν πολύ κακό το σουτ. Τσιγάλας για 3. 70-54. Ο Χατζιβρέτας και ο Κακιούζης δίπλα προσπαθούν να ενθαρρύνουν τους παίκτες μας. Η διαφορά μειώνεται. Επιστρέψαμε στην Ατάλια. 70-54 διαφορά στους 16. Το time out τελείωσε και ας ακούσουμε τι έπιασε τα αυτή του Νίκου Κορόβιλα. Ο Κώστας Πετρόπουλος ζήτησε από τους διευθύνους μας να συνεχίσουν από το ρυθμό που βρήκαν. Όπως είπε χαρακτηριστικά, δεν χρειάστηκε 5 λεπτά πάλι για να βρούμε ρυθμό. Η άμυνα είναι το κλειδί, αυτό τον ήδη συνέχεια. Προσπαθούν να του ψυχώσει, να του ηρεμήσει, ούτως ώστε να κάνουν ό,τι μπορούν για να καταφέρουν είτε να μείνουν διαφορά όπως και εσύ, είτε να γυρίσουν το παιχνίδι. Η διαφορά πήγε ξανά στους 18. Ο Αλβέρτης εδώ, σουτάρει για 3. Εκπληκτική πτήση, στόπ από τον Κυριλένκο. Ξαφνικά ο Αλβέρτης, ο οποίος φαντάζομαι θα ξέρετε πολύ δύσκολα μπορεί να κοπεί σε σουτ 3 πόντων. Δεν είδε τον Κυριλένκο που πετούσε, είχε κάνει βουτιά. Δείτε από που έρχεται, από το πουθενά, και κόβει το σουτ, το οποίο είναι για 3 πόντους, και δεν ξέρω αν οι διαιτητές εδώ έχουν μπερδευτεί και δίνουν για 2. Για να δούμε τελικά. Ο Σούτεκ με τον Σάντσα είχαν μια μίνι σύσκεψη, πάντως ναι, άλλαξαν γνώμη. Είναι 3 βολές για τον Αλβέρτη. Αυτό το stop χρεώθηκε με φάουλ τον Κυριλένκο, το τρίτο και του Κυριλένκο. Παραλαμβάνω, οι Ρώσοι έχουν χρεωθεί με πολλά φάουλ, αλλά έχουν μοιραστεί από 3 σχεδόν όλους τους παίκτες, εκτός από τον Ζαχάρ Πασκούτη που έχει 4. Η διαφορά στους 16, 72-56, 4 λεπτά πριν το τέλος της τρίτης περίοδου. Κυριλένκο, Μπασμίνοφ για τον Τσικάλκιν, από εκεί στον Κυριλένκο με τον Αλβέρτη και στον Πανόκ στην αδύνατη πλευρά. Ο Παπαλουκάς κλέβει, έχει φύγει ο Ντικούδης, κάνει μόνο στην προσπάθεια επιθετικό φάρο. Ευτυχώς ο Σάντσα, ωραίο το ισπανικό δωράκι, ο Σάντσα δίνει αμυντικό φάουλ. Και έτσι λοιπόν ο Παπαλουκάς θα έχει δικαίωμα για 2 βολές. Πηγαίνει κοντά του και ο Ρετζιάς. Δείτε εδώ. Φαντάζομαι και στην επανάληψη της φάσης θα διαπιστώσατε πόσο ωραίο ήταν το δωράκι του Σάντσα. Καλοδεχούμενο πάντως, αρκεί ο Παπαλουκάς να ευστοχίσει και στη δεύτερη βολή. 72-57. Για να δούμε μας και γίνει ένα θαύμα. 72-58, η διαφορά από τους 23 που έφτασε στη μέγιστη τιμή της πέφτει στους 14, 3 και 38 πριν το τέλος της τρίτης περίοδου. Ο χρόνος υπάρχει, επαναλαμβάνω, αρκεί να διαφοροποιηθεί η αγωνιστική συμπεριφορά της εθνικής μας. Τσικάλκιν. Τσικάλκιν για τον Κυριλένκο στη γωνία, βρήκε τον τρόπο, δεν είναι δυνατόν, βρήκε τον τρόπο να περάσει από τη γωνία με την προσποίηση από τον Αλβέρτη και να αφήσει την μπάλα στο καλάθι να πάρει και το φάουλ. Επαναλαμβάνω, Αλβέρτης ή νωρίτερα Κακιούζης δεν είναι παίκτες που μπορούν να μαρκάρουν αυτόν τον καταπληκτικό παίκτη, τον 20χρονο αυτό superstar. Είδατε προηγουμένως, ο Αλβέρτης δεν μπορεί να τον ακολουθήσει. Και κάνει και το τέταρτο του φάουλ ο Φραγκίσκος Αλβέρτης. Είναι ακόμη ένα πλήγμα για την εθνική μας. Τελικά ήταν 2 βολές, δεν μέτρησε το καλάθι. 74-58 στους 16. 3 και 16 ακόμη. Παπαλουκάς για το Ρετζιά. Πλησιάζει. Έχει πατήσει γραμμή. Εδώ ο Σάντσα δεν σηκώνει αντίρρηση. Και το καταλαβαίνει αυτό ο Ρετζιάς.
Την μπάλα είναι ξανά για τους Ρώσους. Πανόφ. Για τον Κυριλένκο, πήγε πάνω του ο Σιγάλας. Εδώ κάτι μπορεί να γίνει και βγαίνει από την φάση αυτή που είδατε. Παπαλουκάς, μόνος εναντίον όλων. Καλάθι θα μπορούσε να πάρει και το φάουλ, αλλά να μην ζητάμε πολλά, έτσι. 74-60 στους 14 ξανά η διαφορά. Πανόφ με τον Τικούδη που δυσκολεύεται ίσως και από τους πόνους στη μέση. Ο Τσικάλκιν κακό σουτ, επιτέλους ένα rebound. Ο Τσικάλκιν παίρνει το φάουλ από τον Ρετζιά. Δεν είναι δυνατόν. Ένα rebound δεν μπορεί η ελληνική ομάδα να μαζέψει. Δεύτερο φάουλ εδώ του Ρετζιά. Είδα το Τσικάλκιν, έκανε κακό σουτ χάρη στην καλή άμυνα την ομαδική σε αυτή την φάση των Ελλήνων παικτών. Αλλά όλοι απλώς κοιτούσαν την μπάλα, στην οποία πήγε μόνο ο Τσικάλκιν, ο οποίος πήρε στη συνέχεια το φάουλ και ευστοχή στην πρώτη βολή, διαφορά στους 15, 2,5 λεπτά πριν το τέλος της τρίτης περίοδου. Και τώρα ξανά στους 16 με 15 πόντους του Ρώσου Γκάρ. 76-60, Σιγάλας, Ρετζιάς, Τικούδης. Σιγάλας βρήκε διάδρομο, ήρθε ο Πανόφ, ο Τικούδης χωρίς πίεση, κακό σουτ, εύκολο το rebound το Πανόφ. Δεν μπορούμε να μαζέψουμε τα αμυντικά επιθετικό, θα περνάμε. Και το φάουλ που χρεώνεται ο Παπαλουκάς, ο οποίος έχει χτυπήσει και στο μάτι, έχει ματώσει από τον αγώνα του Πανόφ. Εδώ είδατε τον δεξί αγώνα του Πανόφ να ανοίγει κάτω από το μάτι και να ματώνει τον Παπαλουκά, ο οποίος κάθεται στον πάγο, και στη θέση του ο Καλαϊτζής. Από την Αθήνα μου ζητούν το μικρόφωνο και ας το πάρουν. Πάνω από 1,90. Τώρα που ο Σιγάλας με τρίποντο μείωνε τη διαφορά στους 15, εσείς βλέπατε διαφημίσεις. Ας είναι. Εδώ ένα κλέψιμο από εδώ έγινε φάουλ στο Τικούδη. Η μπάλα μένει στα χέρια των Ρώσων. Επιτέλους μια καλή ομαδική άμυνα. Η μπάλα δεν αδικεί αυτή τη φορά την εθνική μας ομάδα. Όπως την προηγούμενη, μικρόφωνο ζητάει ο Νίκος Κορόβιλας για να μας πει τι ακριβώς συμβαίνει με τον Θοδωρή Παπαλουκά. Ο Θοδωρής Παπαλουκάς έγινε ασκήσιμο κάτω από το αριστερό του μάτι, το ζυγωματικό. Δεν είναι όμως κάτι σοβαρό, όπως είπε ο γιατρός ομάδας ο Κώστας Παρίσης, να μην χρειαστούν καν ράματα. Ακόμα πάντως και έτσι όπως ήταν τραυματισμένος όταν είδε το τρίποντο της εθνικής οικογένειας και ζήτησε καλή άμυνα. Τα καλά νέα έρχονται από το τέταρτο φάουλ του Κυριλένκο στον Αλβέρτη, ο οποίος θα πάει στη γραμμή. Η διαφορά είναι στους 15. Εδώ χρεώθηκε με φάουλ ο Κυριλένκο. Για πρώτη φορά ετοιμάζει τον τρελοκουντέλινο Ερέμιν. Αυτό είναι λαχείο εδώ για μας. Αν βρεθεί σε καλή βραδιά, μπορεί να μας καταστρέψει. Θα μου πείτε περισσότερη καταστροφή από αυτή που έχουν πάθει μέχρι τώρα, αλλά εν πάση περιπτώσει. Να εδώ. Τι συμβαίνει, είδατε τον Παπαλουκά. Φαντάζομαι πως θα είναι κάποια ράματα αυτά στο σχισμένο πρόσωπο του κάτω από το μάτι. Ο Κυριλένκο στον Πασμίνο που είναι ακάλυπτος λίγο πριν την εκνοή της επίθεσης, βρίσκει στόχο στους 16 διαφορά. 50 δευτερόλεπτα πριν το τέλος της τρίτης περίοδου. Καλαϊτζής, υποπίεση, κακό σουτ. Ο Κυριλένκος στο rebound. Ενώ ζητούσε απεγνωσμένα την μπάλα ο Αλβέρτης που είχε βγει από τα screen, αλλά δεν την πήρε ποτέ. Η διαφορά στους 16. 10 από τα 26 δευτερόλεπτα είναι για τους Ρώσους. Τσικάλκιν, ενστάσει για 3. 83-64 με τον Τσικάλκι να φτάνει τους 18 πόντους και να στέλνει για μια ακόμη φορά ανάσκελα την εθνική μας. Time out.
Τώρα που θα μπορούσαν να πέσουν οι διαφημίσεις, μένει το μικρόφωνο εδώ στην Νατάλια. Εσείς βλέπετε τους Ρώσους να χοροπηδούν απόλυτα δικαιολογημένα στις εξέδρες. Ο Πετρόπουλος εδώ τα λέει στους διεθνείς μας. 20 δευτερόλεπτα και 4 δέκατα πριν το τέλος, επαναλαμβάνω, της τρίτης περίοδου. Η διαφορά ενώ είχε φτάσει και στους 13, εκτοξεύθηκε στους 19. Δείτε εδώ τον Τσιγκάλκιν. Πόσο γρήγορος είναι στο σουτ. Και εδώ τα δικαιολογημένα, οι δικαιολογημένοι πανηγυρισμοί. Με τους 18 πόντους που από το πουθενά, πόντοι που δεν φαίνονται ότι τους έχει πετύχει ο Τσιγκάλκιν, κι όμως. Τα τελευταία 15 δευτερόλεπτα λοιπόν. Με τον Τσιγάλα στη γωνία, ο Κακιούζης για 3, άστοχος. Εάν μπήκε αυτό, όχι, δεν είναι δυνατόν. Τελειώνει η τρίτη περίοδος. Η εθνική μας ξανά βλέπει την πλάτη των Ρώσων που ξέφυγαν με 19 πόντους διαφορά. Επιστροφή στην Αθήνα για διαφημίσεις και σε λίγο θα είμαστε ξανά για... Με το ξεκίνημα της τέταρτης περίοδου, τα καλά νέα ήρθαν από το πέμπτο φάουλ του Ευγένη Πασούτιν, ο οποίος έφυγε στον πάγκο δίνοντας τη θέση του στον Σαμοϊλένκο. Ο Παπαλουκάς εδώ που επέστρεψε με κάποια ράματα, δεν ξέρω αν ο Νίκος Κορόβιλας έχει περισσότερες λεπτομέρειες να μας πει. Όχι, Γιώργο, δεν είναι ράματα. Έχει τοποθετηθεί ένα ειδικό υλικό στο κάτω από το μάτι του Παπαλουκά, στο κομματικό, και έχει σταματήσει την αιμορραγή. Σαν δημιουργεί κάτι σαν ίνα και κολλάει το δέρμα. Κατάλαβε ο Πετρόπουλος, είπε στους παίκτες του ότι μπορούν να γυρίσουν το παιχνίδι αργά, να το πιστέψουν, να παίξουν σοβαρή άμυνα. Και κάτι στο προσωπικό, οι παίκτες πέραν μέσα, ο Γιώργος Σιγάλας γύρισε χαρακτηριστικά και είπε: 10 λεπτά είναι το έχουμε ξανακάνει, άιντε παιδιά. Από το στόμα του και στη θεούτα αυτή. Παπαλουκάς, 85-66 διαφορά στους 19. Έχει πατήσει σωστά η Δοσάντσα, έχει πατήσει γραμμή. Πολύ σωστό σφύριγμα του Ισπανού που δίνει ξανά την επίθεση στην εθνική μας ομάδα, η οποία όμως έχει 10 δευτερόλεπτα για να την τελειώσει. Το σούτ του Σιγάλα δεν ήταν καλό. Σαμοϊλένκο, Τσιγκάλκιν. Το φάουλ του Παπαλουκά που το παραδέχεται υποτικά. Ο Χερέμι τώρα ζητάει σκληρό φάουλ, αντιαθλητικό δεν ήταν. Εδώ ο Παπαλουκάς που κάνει το τρίτο του φάουλ και ο Τσιγκάλκιν με τους 18 πόντους, το περίεργο στυλάκι. Ο γκάρ της Μπενετών Τρεβίζο φτάνει τους 20, 87-66 διαφορά στους 21 πόντους. Τσιγάλα για τον Γιαννούλη, Κακιούζη. Κακιούζη. Σαμοϊλένκο. Δεν γίνεται έτσι προκοπή. Όπως δείχνουν τα πράγματα, πολύ δύσκολα μπορεί να γυρίσει η εθνική μας το μάτς. Ο Τσιγκάλκιν κι άλλο επιθετικό rebound, μα δεν είναι δυνατόν. Σαμοϊλένκο για τον Μοργκούνοφ. Έτοιμος να επιστρέψει και ο Ρετζιάς. Τσιγκάλκιν, Μοργκούνοφ. Σαμοϊλένκο διστάζει, ο Κουντέλιν. Μάλιστα. Η επιστροφή του τρελοκουντέλιν
το πρώτο του σουτ στο... Αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να είναι το πρώτο του σουτ στο Ευρωμπάσκετ. Γιατί και χθες κόντρα στους Βόσνιους έπαιξε ελάχιστα και δεν πρόλαβε να φτάρει. 90-66. Κακιούζης στη γωνία ο Αλβέρτης. Ακριβώς με την εκπνοή μετράει το καλάθι. 90-68. Και έχουμε time out που ζήτησε ο Κώστας Οδρόμιλος. Δροσερά κοριτσάκια στο κέντρο του παρχέ του Anfas Expo Center. Κρύο ντους για την εθνική. Αυτή η... σε αυτό το δεύτερο μάτς η διαφορά έχει φτάσει στους 22 πόντους. Θέλει κάτι λιγότερο από 8 λεπτά και κινδυνεύουμε με συντριβή. Την κατοστάρα δεν βλέπω να την γλιτώνουμε. Πανόφ 92-68. Ο Πανόφ στους 14. Ο Γιαννούλης εδώ δεν μετράει το καλάθι. Υπάρχει φάουλ του Πανόφ, το τέταρτο. Γιαννούλης, δύσκολη προσπάθεια, παίρνει το φάουλ από τον Μοργκούνοφ. Τέταρτο και ο Μοργκούνοφ. Έτσι όπως δείχνουν τα πράγματα και καθώς μόνο με θαύμα ή αν θέλουν να αυτοκτονήσουν οι Ρώσοι μπορεί η εθνική μας να κερδίσει. Το μόνο που μπορεί να παρακαλάει η εθνική μας είναι αύριο οι Ρώσοι να νικήσουν και τους Ιταλούς ώστε να πάρουμε πίσω από αυτούς την δεύτερη θέση και να αφήσουμε τρίτους τους Ιταλούς ώστε στα μπαράζ της Δευτέρας να παίξουμε με τον τρίτο του άλλου ομίλου που κατά πως φαίνεται θα είναι η αναξιόπιστη Κροατία, αλλά όλα αυτά βέβαια με μία προϋπόθεση, έτσι. Αύριο κόντρα στους Βόσνιους που μετρούν δύο νίκες να νικήσουμε. Οι Βόσνοι μπορεί να έχουν δύο νίκες, αλλά αύριο θα παίζουν το τελευταίο τους χαρτί για να μην βγουν τελευταίοι στον όμιλο και να γυρίσουν στην πατρίδα τους, αλλά να μπορέσουν με νίκη επί της εθνικής μας να πάνε και αυτοί στα μπαράζ. Έτσι διαμορφώνεται λοιπόν η κατάσταση αφού το 94-70, 6 και 12 πριν το τέλος του αγώνα. Δεν μπορεί να... ας είμαστε ρεαλιστές, δεν ανατρέπεται. Δεν ξέρω αν ο Πετρόπουλος θα έχει την ευκαιρία τώρα να χρησιμοποιήσει και κάποιους άλλους παίκτες τους οποίους εκ των πραγμάτων δεν έχει δώσει χρόνο συμμετοχής. Εδώ οι Ρώσοι προσφέρουν και θέαμα στο κοινό. 96-70. Σας το είπα και στο ξεκίνημα ότι αυτή η Ρωσία μπορεί να μην έχει περισσότερο ταλέντο από τα προηγούμενα χρόνια, αλλά έχει πολύ περισσότερο μυαλό γιατί της λείπουν αυτοί, συγχωρέστε μου την έκφραση, εντός εισαγωγικών, τα τρελοκομεία της ομάδας. Καράσε, Φετίσοφ, ο Μιχάηλο φέρνει πίσω, ο Κουντέλιν όπως είδατε παίζει ελάχιστα. Εδώ ο Παπαλουκάς τελειώνει μόνος του τη φάση, 96-74 στους 22. Εδώ ερέμην παρά τη διαφορά
φωνάζει στους παίκτες του. 5 λεπτά ακόμη, να δούμε πού θα φτάσει το σκορ. Πανόφ. Το σούτ για 3 από τον Μοργούνοφ. Παπαλουκάς. Ενώ έχει περάσει το παιχνίδι ο Χατζηβρέτας. Μπάλα αυτά στο Γιαννούλη, το φάουλ του Κουντέλιν που στα στείλει. Όχι ακόμη. Δεν στέλνει ακόμη το Γιαννούλη στις βολές από το επόμενο φάουλ. Παπα-Νικολάου βρήκε διάδρομο αλλά δεν ήταν καλή. Πάσα το Κουντέλιν, θεαματική πάσα πίσω από την πλάτη. Ο Σαμοϊλέγκο καρφώνει 98-74 προς οι Ρώσοι, επαναλαμβάνω, προσφέρουν και θέαμα προς θέση του κοινού. Παπα-Νικολάου, του κλέβει ο Σαμοϊλέγκο. Για τρεις ο Τσικάλκιν, 101-74. Ο Πετρόπουλος αποσύρει τον Παπα-Νικολάου στη θέση του, τον βάζει τον Φώτση. Παπαλουκάς για τον Χατζηβρέτα. Ο Φώτης στο επιθετικό rebound, αστοχή, νέο επιθετικό rebound, αστοχή δεύτερη φορά. Και δεν έχει κουράγιο, απογοητευμένος, ούτε να γυρίσει στην άμυνα. Ευκαιρία σε ένα παιχνίδι που ούτε την ήττα γλιτώσαμε, ούτε και τη συντηρητή. Να παίξουν κάποιοι παίκτες, να πάρουν κάποια λεπτά συμμετοχής, ίσως φανούν χρήσιμοι. Εδώ ο Φώτης κλέβει για τον Παπαλουκά, τον οποίο πιέζει ο Κουντέλιν. Έτοιμος να περάσει και ο Καλαϊτζής στο παιχνίδι. Γιαννούλης χωρίς την παραμικρή πίεση από τον Πανόφ. Ο Γιαννούλης ευστοχή, 101-76. 3 λεπτά και 6 δευτερόλεπτα πριν το τέλος. Μοργούνοφ. Ο Κουντέλιν αυτή τη φορά αστοχή. Νέο επιθετικό rebound των Ρώσων. Οι Ρώσοι έχουν 18 assist, 12 κλεψίματα. Εδώ η προσπάθεια του Χατζηβρέτα. Ο Παπαλουκάς κάθεται στον πάγκο στη θέση του Καλαϊτζής. Ο Χατζηβρέτας στις βολές. 101-77. Δυόμιση λεπτά ακόμη για να τελειώσει το μαρτύριο. 101-78. Πανόφ. Τσικάλκιν. Τον κόβει ο Φώτσης. Καλαϊτζής. Νέο λάθος. Σαμοϊλέγκο. Σταυρωτή τρίπλα μπροστά στον Φώτση. Τσικάλκιν με ταμπλό. 103-78. Γιαννούλης για τον Φώτση. Σαμοϊλέγκο, το φάουλ του Χατζηβρέτα. Αυτό ήταν μόλις το τρίτο φάουλ της εθνικής μας ομάδας.
Έτσι δεν έχουν ακόμη δικαίωμα οι Ρώσοι για βολές. 1:40 ακόμη για το τέλος. Κουντέλιν. Σαμοϊλένκο. Τσικάκιν, Κουντέλιν από τα 10 μέτρα. Ο Σαμοϊλένκο πρόλαβε, όχι τελικά, ο Σούντεκ δίνει out, γιατί πάτησε. 1:15 ακόμη για το τέλος. Απλώς περιμένουμε να καταγραφεί το τελικό σκορ. Φώτης, Παπαδόπουλος που παίρνει και αυτός για πρώτη φορά συμμετοχή. Κατσιβρέτας, το φάουλ του Κουντέλιν. Που θα οδηγήσει ξανά τον γκάρ του Ηρακλή στην γραμμή για δύο βολές. 58 δευτερόλεπτα και 7 δέκατα πριν το τέλος. Θα ήθελα να με ενημερώσει η Αθήνα αν υπάρχουν διαφημίσεις. Είναι κατάλληλη στιγμή να τις δώσουμε. Μπορεί λοιπόν να καλύτερα διαφημίσει παρά αυτό που βλέπουμε. 16.30. Αυτά προς ενημέρωση του κοντρόλ στην Αθήνα. Ο Παπαδόπουλος πετυχαίνει τον πρώτο του πόντο στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. 106-81. 31 δευτερόλεπτα για το τέλος. Σαμοϊλένκο, στη γωνία ο Κουντέλιν, ούτε εν στάση βρήκε το στόχο. Και η τελευταία επίθεση πάλι για τους Ρώσους μετά το επιθετικό rebound. Σαμοϊλένκο, Μοργούνοφ, νέος ούτ για τρεις. Ο Φώτσης και το παιχνίδι τελειώνει. Η συντριβή της εθνικής μας ομάδας αυτή την δεύτερη μέρα του Ευρωμπάσκετ από τους Ρώσους. 106-81. Γρήγορα μικρόφωνο στην Αθήνα για διαφημίσεις και θα είμαστε ξανά σε λίγο μαζί για την αποφώνηση. Θα αρχίσει θέση στην τριάδα του ομίλου που θα της δώσει το δικαίωμα να συνεχίσει στα μπαράζ της Δευτέρας και να παρακαλεί βέβαια εάν θέλει η εθνική μας ομάδα να είναι δεύτερη που κατά τεκμήριο θα πετύχει στο σταύρωμα του μπαράζ τον ασθενέστερο του τρίτου ομίλου, τον τρίτο δηλαδή, θα πρέπει οι Ρώσοι αύριο να νικήσουν τους Ιταλούς. Σε διαφορετική περίπτωση, αν οι Ρώσοι νικήσουν τους Ρώσους, θα υπάρξει μια τριπλή ισοβαθμία, από την οποία βέβαια χαμένη είναι η εθνική μας, η οποία θα είναι τρίτη. Όλα αυτά βέβαια θα τα δούμε αύριο στο παιχνίδι της εθνικής μας με τη Βοσνία, πάντα την ίδια ώρα, πάντα από το ίδιο κανάλι ζωντανά. Από τον Γιώργο Παχάκη που ήταν απόψε στο μικρόφωνο και από τον Νίκο Κορόβιλα που ήταν στο ρεπορτάζ, τις καλύτερες ευχές μας.